Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή, ο Κώστας Λεφάκης έκανε τις προβλέψεις του για τα 12 ζώδια και προειδοποίησε για τον οικονομικό κυρίως τομέα αλλά και για τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν γενικότερα. Αναλυτικά οι προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη, 15-21 τρίτα, κρυός, για μια ακόμα φορά πρέπει να δουλέψετε σκληρά τόσο εσωτερικά όσο και πραγματικά. Πρέπει να δείτε με καλή διάθεση τις αντικσοότητες, να μην τις φοβηθείτε ή να μην σας εκνευρίσουν. Να διατηρήσετε την τάξη, να μην είστε βιαστικοί σε σημαντικές αποφάσεις και να καλλιεργήσετε την υπομονή και την επιμονή στους στόχους σας. Αντέξτε το σκηνικό των υποχρεωτικών υποχωρήσεων, καθώς δεν μπορείτε ακόμα να θέσετε τους δικούς σας κανόνες στους τομείς που σας ενδιαφέρουν και σας απασχολούν. Αισθηματικά διαπιστώνετε κάποιες αλλαγές στη διάθεσή σας που επηρεάζουν θετικά τη συμπεριφορά σας. Ταύρος, η καριέρα και τα παρελκόμενα της, ή ο τρόπος που θα υποστηρίξετε την εργασία, θα συνεχίσει να αποτελεί την προτεραιότητα της καθημερινής σας πορείας. Στα οικονομικά σας οφείλετε να συνεχίσετε την πρόνοια και υπερασπιστείτε την ασφάλεια των περιουσιακών σας δεδομένων, συνηθίστε τη λιτότητα και αξιοποιήστε μια ωραία ιδέα που θα συνέβαλε στην πρόοδο σας. Επιλέξτε τους κατάλληλους ανθρώπους για να σας στηρίξουν και να σας βοηθήσουν και ανταποδώστε μια παλαιότερη χάρη που την αισθάνεστε σαν υποχρέωση. Φροντίστε να τακτοποιήσετε τα του οίκου σας αθόρυβα και αποτελεσματικά. Δείτε εδώ και τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις, δίδυμοι, προσπαθήστε να υποφεληθείτε από τις ευκαιρίες που υπάρχουν ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε τους αντιπάλους σας και γενικά να στρέψετε τα πράγματα εναντίον σας. Ελέγχετε το πείσμα, τον θυμό και την ανυπομονησία σας και περιορίστε στο έπακρο την εκδοχή σπασμωδικών αντιδράσεων, αν δεν θέλετε να δημιουργηθούν νέες εντάσεις και παρεξηγήσεις στο περιβάλλον σας. Δώστε προσοχή σε μικρά θέματα υγείας που δημιουργούν ενοχλήσεις, το αιώνιο θέμα σας είναι η οικονομική σας ασφάλεια για την οποία θα πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο, τόσο ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα όποια σας έσοδα, όσο και την αναζήτηση νέων πόρων που θα έλυναν κάποιες τωρινές σας δυσκολίες. Καρκίνος, προσαρμοστείτε στις μεγάλες αλλαγές που συνεχίζονται για όλο τον κόσμο. Για όσους τα διλήμματα είναι πρακτικά ή επαγγελματικά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Μην αφήνετε κάτι σίγουρο όσο ταπεινό και αν σας φαίνεται αν δεν είστε σίγουροι για τα καινούργια πεδία μάχης που ανοίγονται. Αποδεχτείτε ψύχρεμα τις καθυστερήσεις που δεν θα λείψουν, αισθηματικά, μην δημιουργείτε θέματα χωρίς λόγο, καθώς διακινδυνεύετε να ταράξετε ανέτια τα νερά, θέλοντας απλά και μόνο να διαπιστώσετε για άλλη μια φορά το βάθος των αισθημάτων του συντρόφου σας. Μην επαναλαμβάνεστε και μην δημιουργείτε μεγαλύτερη ένταση εκεί που δεν πρέπει. Πλέον, οι σχέσεις σας με τους άλλους θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σας. Θα πρέπει να κάνετε σωστές επιλογές και βασικές αναθεωρήσεις, διαχειριστείτε έξυπνα τις καταστάσεις που εξελίσσονται γύρω σας, είτε είστε κεντρικό πρόσωπο σε αυτές, είτε όχι. Επίσης αποφύγετε να επεκτείνετε την ανασφάλεια σας, αλλά να τη λειτουργήσετε πρακτικά στην ζώνη πάντα της δικής σας δύναμης και ποτέ στις ελπίδες για τους άλλους. Δείτε έξυπνα τα ωφέλη μιας συνεργασίας που σας προτείνετε και μην κλείνετε την πόρτα σε ό,τι θεωρείτε απίθανο να συμβεί. Μια συμβουλή από άτομο εμπιστοσύνης θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε ένα προσωπικό δίλημμα. Παρθένος, προφυλαχτείτε από ψευδεστήσεις που το πιθανότερο είναι ότι αναπτύσσετε εσείς οι ίδιοι. Κάντε τις απαραίτητες θυσίες που κρίνονται αναπόφευκτες για την ενίσχυση της καριέρας σας, αλλά αποφύγετε τους πονηρούς και τους επικίνδυνους ανθρώπους σε επίπεδο επαγγελματικής συνεργασίας, παρασυρώμενοι από την δική σας φιλοδοξία. Αλλάξτε ό,τι πρέπει να αλλαχθεί για να βελτιωθεί και απαλλαγείτε από βάρη τα οποία δεν σας αντιστοιχούν. Επίσης βρείτε τον τρόπο να βάλετε τις προοδευτικές ιδέες σας εφαρμογή και γίνετε πιο οργανωμένοι και πιο εργατικοί. Η εμπειρία στα θέματα που αντιμετωπίζετε, θα είναι ο πολυτιμότερος σύμβουλός σας. Ζυγός, οι προσδοκίες και οι φίλοι θα παίξουν σημαντικότερο ρόλο, καινούργιοι άνθρωποι θα βγουν ευνίδια στη ζωή σας και θα σας συνεπάρουν, αλλά και άλλες τόσες στιγμές θα πικραθείτε ή θα απογοητευτείτε συναισθηματικά από ανθρώπους του παρελθόντος. Αποφύγετε να θυματοποιήσετε τον εαυτό σας και κυρίως προλάβετε την εκδοχή του να νιώσετε απογοητευμένοι. Καλλιεργήστε εναλλακτικές σε όλους τους βασικούς τομείς της ζωής σας, επιλέξτε την αισιοδοξία από την παρέτηση και κρατήστε σταθερές τις αξίες σας. Κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζουν τις αντοχές και τα αισθήματα σας απέναντι σας, αλλά αν δεν έχετε απάντηση σε ό,τι σας προκαλεί, επιλέξτε να παραμείνετε σιωπηλοί και αλόβητοι. Σκορπιός, τα οικογενειακά προβλήματα δεν θα λείψουν και θα απαιτήσουν έξοδα και ψυχική κούραση. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, παρόλο που όλα μιλούν για πρόοδο, μην βιαστείτε να επιβεβαιώσετε την ισχύ σας. Μην προκαλείτε τους αντιπάλους ή τους επικριτές σας, μην παρασύρεστε από ανέφικτους έρωτες και μην αναμειγνύεστε σε συζητήσεις και σχόλια. Η σιωπή θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε ισορροπίες και να βγείτε ενισχυμένοι παρά αποδυναμωμένοι από κάποιες δοκιμασίες.
Οικονομικά χρειάζονται κάποιες θυσίες εκ μέρους σας για να αποκτήσετε λίγο αργότερα ένα σημαντικό υπόβαθρο σε αυτόν τον τομέα. Εβδομαδιαίες προβλέψεις, τοξότης, η αγωνία και τα άγχη σας για την συνέχεια της πορείας σας θα είναι αισθητά σε όλο το μήκος αυτής της εβδομάδας. Τα αισθηματικά σας όπως και τα οικονομικά σας θα διαταραχθούν αλλά και θα συναντήσουν ευκαιρίες ή ανάκαμψη πολλές φορές. Καθυστερήσεις και εμπόδια δεν θα λείψουν αλλά θα μπορέσετε ευκολότερα να τα ξεπεράσετε. Θέματα με συγγενείς και γενικότερα του περιβάλλοντος θα σας απασχολήσουν και θα σας κουράσουν. Βρείτε τις σταθερές που σας βοηθούν να παραμείνετε αισιόδοξοι και μάχημοι και φροντίστε με όποιο τρόπο μπορείτε τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας. Εγώ καιρός, τα οικονομικά σας προβλήματα μπορεί να μην λυθούν αλλά η οικονομική σας καθημερινότητα θα είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη. Κάποια σημαντικά σας σχέδια θα καθυστερήσουν να πραγματοποιηθούν, όχι γιατί θα λείπουν τα χρήματα αλλά γιατί δεν θα το επιτρέπουν οι γενικότερες συνθήκες. Επαγγελματικά άλλοι θα ζήσετε αλλαγές και άλλοι θα ανασυγκροτήσετε τις συνθήκες της δουλειάς σας. Μετριάστε τις αντιδράσεις και τους φόβους σας, όταν κάποια θέματα δεν λειτουργούν έτσι όπως τα έχετε οργανώσει. Αισθηματικά μπορείτε να είστε πιο τολμηροί και πιο αποτελεσματικοί, ελεύθεροι και πιο δοτικοί και προοδευτικοί εσείς που διατηρείτε μακρόχρονες σχέσεις. Υδροχώς, ας είστε προσεκτικοί σε ό,τι λέτε ώστε να αποφύγετε παρεξηγήσεις, να μην εκτίθεστε σε κινδύνους και να σκέφτεστε πολύ πριν υπογράφετε συμφωνίες ή ό,τι άλλο δεσμευτικό για εσάς. Είναι σημαντικό να έχετε επιχειρήματα και να βασίζεστε σε ό,τι μπορεί να αποδειχτεί. Οι σπουδαστές μην παραμελείτε το διάβασμα σας, οι οικογενειάρχες μην αφήνετε το χρόνο να λύσει ένα σχετικό πρόβλημα ή μια διαφορά όπου είναι αναμεμειγμένοι και άλλοι παράγοντες. Είναι σημαντικό να είστε διορατικοί, αλλά και πρακτικοί, μεθοδικοί και αποτελεσματικοί. Κοιτάξτε τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και κανέναν άλλον. Ιχθύες, το χρήμα και οποιαδήποτε σχέση σας μαζί του θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να φανείτε προνοητικοί και προσεκτικοί με τη διαχείριση των χρημάτων και πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν ή και να συμβάλλουν στην πρόοδο κάποιων νευραλγικών τομέων της ζωής σας. Παρά την δύσκολη εποχή, περισσότεροι θα σημειώσετε επαγγελματική πρόοδο ή θα εξυγχρονίσετε τις συνθήκες εργασίας σας. Αισθηματικά χρειάζεστε ακόμα χρόνο για να διορθώσετε ένα λάθος ή μια αδικία, η δήλωση καλών προθέσεων και η προσεκτική συμπεριφορά βοηθά στην άρση των εμποδίων που θέτει η άλλη πλευρά απέναντι σας. Είχα προβλέψει από το 1998 την πανδημία, ο Κώστας Λεφάκης ήταν καλεσμένος το βράδυ στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων θέλησε να αποκαλύψει στον παρουσιαστή πως σε ένα βιβλίο που είχε γράψει το 1998 είχε προβλέψει την πανδημία του κορονοϊού. Ο έμπειρος αστρολόγος είχε μιλήσει για μια παγκόσμια απειλή, ωστόσο όπως εξήγησε έκανε λόγο και για μια πολύ ευχάριστη περίοδο, η οποία θα έρθει σε λίγα χρόνια από τώρα. Στο βιβλίο «Τα άστρα, η ιστορία και το μέλλον» του 1998 έκανα μια συνοπτική ανάλυση του 21ου αιώνα και είδα 5 αιχμές. Η πρώτη ήταν το 2010 και την ονόμασα η πρώτη σοβαρή πολιτική και οικονομική κρίση, η δεύτερη το 2020 και την ονόμασα παγκόσμια απειλή. Η τρίτη αιχμή είναι θετική το 2026, το κακό του 2020 θα έχει απόϊχο μέχρι το 2024 και μετά από το 2025 μέχρι το 2030 θα δούμε μια πολύ γρήγορη ανάκαμψη, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Λεφάκης, ο οποίος έδωσε και τις προβλέψεις του για αυτή την εβδομάδα.